Ενώ θα έπρεπε την πρώτη μας μέρα μετά από 6 μήνες απραξίας να είμαστε χαρούμενοι, μπορώ να πω ότι είμαστε λυπημένοι, διότι σε όλα τα ερωτήματα των μαθητών μας, πότε θα ξεκινήσουμε, με ποιο τρόπο κτλ. Στην ουσία δεν έχουμε απάντηση. Επαναλειτουργούν από σήμερα οι σχολές οδηγών με κανόνες στήρησης υγειονομικών μέτρων. Ωστόσο, κανένας μαθητής δεν βρέθηκε πίσω από τη μόνη. Ενώ εκδόθηκε μια κοινή υπουργική απόφαση, στην οποία έδειχνε το άνοιγμα και προέκυψε και μια διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών σχετικά με τις διαδικασίες, τελικά συνειδητοποιούμε και εμείς ότι είναι αδύνατο να λειτουργήσουμε. Όπως τονίζουν οι εκπαιδευτές, οι οδηγίες των ειδικών συγκρούονται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να μην γνωρίζουν ουσιαστικά πώς θα γίνει η επανεκκίνηση των σχολών τους. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, και έχει προγραμματιστεί ένα ραντεβού με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας αύριο το μεσημέρι στην Αθήνα, με τον κύριο Κεφαλογιάννη, για να δούμε τελικά πώς θα προχωρήσουμε. Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής, τα θεωρητικά μαθήματα και οι θεωρητικές εξετάσεις θα διενεργούνται διαδικτυακά. Θα είναι υποχρεωτική η διενέργεια self-test ανά εβδομάδα για τους εργαζόμενους στις σχολές, αλλά και για τους εξεταζόμενους 24 ώρες πριν το πρακτικό μάθημα και τις εξετάσεις. Εκπαιδευτές και εξεταστές θα πρέπει κατά τα πρότυπα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να κάνουν self-test 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Διαδικτυακά θεωρητικά μαθήματα. Κάτι το οποίο σε σχέση με το Προεδρικό Διάταγμα 208 που διέπει τη λειτουργία των σχολών οδηγών είναι εκ διαμέτρου αντίθετο. Άρα λοιπόν έχουμε ένα τέτοιο ζήτημα. Το δεύτερο είναι ότι αν παρόλα αυτά ισχύσει λόγω της κατάστασης, πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι αυτό το πράγμα γίνεται, αφού εμείς συνειδητοποιούμε ότι το πρόβλημά μας είναι να γίνονται τα μαθήματα. Έχουμε λοιπόν ένα κομμάτι πάνω σε αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι ενώ λέει ότι μπορεί να γίνονται διαδικτυακά μαθήματα, δεν επιτρέπει να εξεταστούν πάνω σε αυτά. Άρα αυτόματα προκύπτει ένα ζήτημα. Σε ό,τι αφορά τις εξετάσεις, αυτές θα διενεργούνται με ραντεβού, ανά μία ώρα, τήρηση κανόνων προστασίας δημόσιας υγείας, ανοιχτά παράθυρα, υποχρεωτική χρήση μάσκας, υγιεινή των χεριών και σημείων επαφής του οχήματος. Στην πρακτική εξέταση των υποψηφίων για τις μοτοσυκλέτες, ενώ τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι πολύ αυστηρά για τη μετάδοση του ιού, λέει ότι μπορεί να δανείζεται εξοπλισμό από τον εκπαιδευτή, ενώ κατά την άποψή μας αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Mm-hmm. Θα μου πείτε αυτό θα είναι απολυμασμένο, αλλά στην ουσία αφού μιλάμε για αυστηρά πρωτόκολλα, δεν θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να προκύπτει, θα έπρεπε να είναι ατομικός ο εξοπλισμός μια και έξω. Υπολογίζεται πως περίπου 50.000 υποψήφοι οδηγοί σταμάτησαν στη μέση την εκπαίδευσή τους, 2.000 εκ των οποίων είναι υποψήφοι του Ηρακλείου. Υπάρχει κινητικότητα, δηλαδή μαθητές σας που έχουν διακόψει τα μαθήματά τους στα μισά ή ίσως στην αρχή, επικοινωνούν μαζί σας? Αυτές τις μέρες από την Παρασκευή που βγήκε η ανακοίνωση του ανοίγματος, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα από τους μαθητές που έχουν μείνει στη μέση ή είναι λίγο προς το τέλος. Το θέμα όμως είναι ότι επειδή όλο αυτό το διάστημα το Υπουργείο έχει δώσει συνεχόμενες παρατάσεις για διάφορες υποθέσεις, κάρτες, διπλώματα κτλ., θα πρέπει να περιμένουμε, αφού ξεκαθαρίσουμε τον τρόπο λειτουργίας στο δικό μας, θα πρέπει να δούμε τι δυναμική πλέον μας παρέχει η υπηρεσία. Είναι και αυτό ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν είναι δυνατόν όλος αυτός ο ορισμένος όγκος να βγει μέσα σε μια εβδομάδα. Όποιος το πιστεύει, σίγουρα δεν είναι αληθές. Άρα θα πρέπει να έχουμε μια συνεννόηση πάνω και σε αυτό το κομμάτι. Στο μηχανολογικό, ακριβώς, στο μηχανολογικό Ηρακλείου.